Η γέννηση σου Θεό. καλοσύνης Χριστός ο Θεός ημών και λύσας την καταρά τη δωδεκάτη του μηνός Σεπτεμβρίου, αυτονόμου Θεοδόρου και Κουρνούτου των Ιερομαρτύρων, Ιουλιανού, Μακεδονίου, Τατιανού και Θεοδούλου των Μαρτύρων, Δανιήλο Σίου του Εντοθασίου, Οκεανού Μάρτυρος και Ανδρονίκου Οσίου. Ο Άγιος Αυτόνομος, ο Ιερομάρτης. Ο Θεόπνευστος Λόγος της Αγίας Γραφής λέγει ως καιρόν έχομεν εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας, έως ότου δηλαδή βρισκόμαστε στην παρούσα ζωή και μας δίνεται καιρός για αγαθοεργία, ας εργαζόμαστε το αγαθό προς πάντας. Τέτοια εργατικότητα διέκρινε και τον ακούραστο εργάτη του αμπελώνος του Κυρίου, τον Άγιο Αυτόνομο. Ήταν επίσκοπος στην Ιταλία και αναγκάστηκε να φύγει διότι τον κατηγορούσαν ότι προσήλκυε πολλούς ειδωλολάτρες. Έφτασε στους Σορεούς της Βυθινίας, φιλοξενούμενος από έναν ευσεβή χριστιανό τον Κορνήλιο, τον οποίο αφού κατάρτισε με την διδασκαλία του, χειροτώνησε διάκονο. Συγχρόνως ανοίγει προ προς τιμήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Έπειτα μετέβη στην Λυκαωνία και η Σαυρία, όπου κήρυξε τον Θείο και όταν επέστρεψε στους ωρεούς, χειροτώνησε τον Κορνήλιο ιερέα. Όταν ο Διοκλητιανός άσκησε πίεση στους χριστιανούς της Βυθινίας, ο Αυτόνομος έφυγε και πήγε να κηρύξει το Θείο Λόγο στις πόλεις του Ευξήνου Πόντου. Κατόπιν, αφού περιόδευσε σε πολλές πόλεις της Μικράς Ασίας, κηρύττοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου, πήγε σε μία πόλη δίπλα στους ωρεούς, τις λίμνες. Εκεί οι ειδωλολάτρες πίεζαν τους χριστιανούς να θυσιάσουν στα είδωλα. Αυτοί όμως αντίθετα τα συνέτριψαν. Οι ειδωλολάτρες τότε για να εκδικηθούν, την ώρα της θεία Λειτουργίας εισέβαλαν στον Ιερό Ναό και θανάτωσαν τον ανυπεράσπιστο αυτόνομο, που τον θεωρούσαν υπεύθυνο το λείψανό του ενταφιάστηκε από τους χριστιανούς με την αρμόζουσα τιμή. Ο Άγιος Κουρνούτος ο Ιερομάρτης, επίσκοπος Ικονίου, ήταν γέννημα και θρέμα της πόλεως του Ικονίου της Μικράς Ασίας, της οποίας κατόπιν έγινε και αρχιερέας. Βρισκόταν κάποτε σε ένα χωριό Σούρσαλο ονομαζόμενο και δίδασκε τον λόγο της πίστης στους απίστους. Εκεί όμως οι διώκτες του χριστιανισμού τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα Περίνιο. Αυτός, αφού σκληρά τον βασάνισε, τελικά τον αποκεφάλισε και έτσι έλαβε ένδοξα το στεφάνι του μαρτυρίου. Ο Άγιος Θεόδωρος, ο Ιερομάρτης, επίσκοπος Αλεξανδρίας, συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες της Αλεξανδρίας επειδή με ιδιαίτερο θάρρος κήρυτε τον Ιησού Χριστό και αφού τον στεφάνωσαν με ακάνθινο στεφάνι, τον χτυπούσαν στο πρόσωπο και τον τριγύριζαν αλυσοδεμένο στους δρόμους της πόλης. Υπέστη και άλλα βασανιστήρια και τελικά με διαταγή του άρχοντα αποκεφαλίστηκε και έτσι έλαβε το αμάραντο στεφάνι της αιώνιας δόξας. Ο Άγιος Ιουλιανός, πρεσβύτερος Αγκύρας από την Γαλατία, καταγόταν από το χωριό Κριντεούς που ήταν κοντά στην Άγκυρα της Γαλατίας στη Μικρά Ασία και ήταν ιερέας, άξιος μεγάλου σεβασμού. Όταν ο Αυτοκράτορας Λικίνιος κήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών από το 307 έως το 323, ο Ιουλιανός μαζί με άλλους 42 χριστιανούς συμπολίτες του κατέφυγε στα βουνά και κρυβόταν. Κάποτε όμως κατέβηκε από τα βουνά για να φέρει νερό, με αποτέλεσμα να τον δουν οι ειδωλολάτρες, οι οποίοι εκείνη την ώρα προσέφεραν θυσία στο ναό της Εκάτης. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον άρχοντα της Άγκυρας και αυτός τον ρώτησε που κρύβονταν οι υπόλοιποι χριστιανοί συμπολίτε του αλλά αυτός αρνήθηκε να τους καταδώσει και βασανίστηκε φρικτά. Αφού του έβαλαν πυρακτωμένη περικεφαλαία στην κεφαλή του, στο τέλος τον αποκεφάλισαν την ώρα που αυτός προσευχόταν προς το Θεό. Οι Άγιοι Μακεδόνιος, Θεόδουλος και Τατιανός Έζησαν στα χρόνια του ασεβούς ειδωλολάτρου αυτοκράτορος Ιουλιανού του Παραβάτου και μαρτύρησαν στην Μυρόπολη της Φριγίας. Όταν ο άρχοντας της Φριγίας Αμάχιος διέταξε να καθαρίσουν τον ιδολολατρικό ναό της Μυρόπολης και να επιμεληθούν τα αγάλματα μέσα σε αυτόν, οι τρεις αυτοί οι Άγιοι μπήκαν κρυφά τη νύχτα στο ναό των ιδόλων και έκαναν σκόνη τα αγάλματα. Για να μην κακοποιηθούν όμως άλλοι αθώοι χριστιανοί, φανερώθηκαν στον άρχοντα και είπαν ότι αυτοί συνέτριψαν τα αγάλματα. Ο σκληρός αμάχιος στην συνέχεια, επειδή δεν κατάφερε να τους πείσει να θυσιάσουν στα είδωλα, τους έψισε ζωντανούς πάνω σε πειρακτωμένη σχάρα. Τη αυτή η μέρα μνήμη της αφωνίας και οράσεως του προφήτου Ζαχαρίου. Σαν σήμερα, 12 του μηνός Σεπτεμβρίου, ο προφήτης Ζαχαρίας είδε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ την ώρα που υπηρετούσε στο θυσιαστήριο του Θεού στο ναό των Ιεροσολύμων και του ανήγγειλε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ότι η γυναίκα του, η Ελισάβετ, η οποία ήταν στήρα, θα γεννήσει Υιό, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και επειδή ο Ζαχαρίας δυσπίστησε, έμεινε άφωνος, μέχρι ότου πραγματοποιήθηκε η Βουλή του Θεού. Η κυρίως μνήμη του προφήτου Ζαχαρίου εορτάζεται την 5 του μηνός Σεπτεμβρίου.